και τον πάνω. Αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο. Τώρα μπαίνουμε στο τρίτο διαμέρισμα που αντικατοπτρίζεται με αυτό που είδαμε στην αρχή. Εδώ είναι η είσοδος, μόλις μπαίνουμε στο χώρο. Βλέπουμε το σαλόνι. Μια άλλη άποψη του σαλονιού με το βάθος, στο βάθος της κουζίνα. Το έτσι δωμάτιο. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα εσωτερικά των διαμερισμάτων. Εδώ τώρα βλέπουμε το οικόπεδο με το κτίριο να είναι στο κέντρο του οικοπέδου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Δηλαδή, γύρω από το κτίριο, από το οικόπεδο, θα υπάρχουν δέντρα, φυτά, γκαζόν και εδώ θα υπάρχει η πλακώσταση. Το κτίριο είναι αυτό, το οποίο θα φιλοξενήσει τα διαμερίσματα τα οποία είναι προηγουμένα. Αυτή είναι η όψη προς το δρόμο. Η όψη από την νότια πλευρά. Η κύρια όψη, η νότια όψη. Από δύο αντίστοιχες πλευρές θα βλέπουμε τη νότια όψη. Εδώ είμαστε στη βόρεια που είναι η κουζίνα. Η βόρεια όψη. Πάλι η βόρεια όψη. Εδώ νύχτας. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ.